πανίσχυρη λάμψη παρατηρήθηκε στον ουρανό πάνω από το Κίεβο το βράδυ τη Τετάρτη, προκάλεσε σύγχυση και συναγερμό σε όλο τον κόσμο, αφού δεν έχει δικαιολογηθεί επαρκώ από κανέναν. Πλάνα από κάμερα ασφαλεία που κοινοποιήθηκαν στο διαδίκτυο έδειξαν τη στιγμή που ένα φωτεινό φλα που έκανε τη νύχτα ημέρα στο νυχτερινό ουρανό περίπου στι 10 τοπική ώρα στο Κίεβο. Οι αρχέ τη πόλη ανέφεραν ότι προκλήθηκε από έναν δορυφόρο τη ΝΑΣΑ που εισήλθε ξανά στην ατμόσφαιρα ενώ η Αμερικανική Διαστημική Υπηρεσία αρνήθηκε κάθε ανάμειξη. Ο Σερχή η Πόπκο, επικεφαλής της στρατιωτικής διοίκησης του Κιέβου, δήλωσε ότι το περιστατικό πυροδότησε συναγερμό αεροπορικής επιδρομής για να διασφαλιστεί ότι δεν θα υπάρξουν θύματα. Αυτό όθησε τον Προεδρικό Σύμβουλο της Ουκρανίας, Αντρίη Γέρμακ, να αναρτήσει ένα emoji UFO χωρίς περαιτέρω πλαίσιο, πυροδοτώντα συνωμοσιολογικά σενάρια. Αξιωματούχοι στην πρωτεύουσα τη Ουκρανία στο Κίεβο, την Πέμπτη δήλωσαν ότι η φωτεινή λάμψη που φώτισε τον νυχτερινό ουρανό πάνω από την πόλη ήταν πιθανότατα μετεωρήτη και όχι επίθεση από ρωσικού πυράβλου ή πτώση δορυφόρου των ΗΠΑ. Καμία όμω δικαιολογία ή εξήγηση τη λάμψη δεν έχει αποδειχθεί και τα σενάρια πάνε και έρχονται καθώ η ρωσική πλευρά τη ρίση γίνει χθίως. Αν λέμε ήταν κάποιο νέο όπλο των Ρώσων και όχι UFO ή μετεωρήτη. Τότε η παρουσία του αφορά πιθανή επίδειξη δύναμη τη Μόσχα στου Αμερικανού και κυρίω σε αυτού. Ένα Βρετανό βουλευτή με διδακτορικό στη ρωσική στρατιωτική στρατηγική προειδοποιεί ότι ο Ρώσο Βλαντιμίρ Πούτιν προετοιμάζει μια επίθεση στο Ηνωμένο Βασίλειο εν ώψη του Τρίτου Παγκοσμίου Πολέμου. Για πολύ καιρό ήταν μόνο οι κασίες, έγραψε ο βουλευτή του Isle of Wight, Bob Σίλι, ο οποίο συμμετέχει στην Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων. Τώρα γνωρίζουμε με βεβαιότητα τα ρωσικά κατασκοπευτικά πλοία χαρτογραφούν αιωλικά πάρκα και βασικά καλώδια στα ανοιχτά των Βρετανικών ακτών. Μπορεί να υπάρχει μόνο ένα λόγο γι' αυτό. Οι Ρώσοι θέλουν να σαμποτάρουν τι κρίσιμε υποδομέ του Ηνωμένου Βασιλείου και τη Ευρώπη σε περίπτωση πολέμου πλήρου κλίμακα με τη Δύση, είπε ο βουλευτή. Ο Σίλι προειδοποιεί να μην παραμείνουμε σε άρνηση για την πιθανότητα ξεσπάσματο ενό Τρίτου Παγκοσμίου Πολέμου και δηλώνει ότι το Ηνωμένο Βασίλειο. Πρέπει να είναι ο ηγέτη του ΝΑΤΟ στη θάλασσα εάν πρόκειται να ξεσπάσει αυτό ο πόλεμο. Σενάρια και σχέδια για Τρίτο Παγκόσμιο Πόλεμο είναι επικίνδυνα ακόμη και να δημοσιεύονται, αφού μιλάμε για καταστάσει ολοκληρωτική καταστροφή σε Ευρώπη, Ρωσία και Ηνωμένε Πολιτείε Αμερική. Ο πόλεμο στην Ουκρανία θα πρέπει να βρεθεί λύση και να σταματήσει αύριο αν είναι δυνατόν διότι πολύ απλά όσο διαρκεί φέρνει αυτά τα σενάρια ακόμη πιο κοντά από ποτέ. Ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Για να λαμβάνετε πρώτοι όλες τις νεότερες εξελίξεις, κάνετε like και εγγραφή στο κανάλι μας. Μην ξεχνάτε να μας κάνετε σχόλια με την άποψή σας.